εξέγερση των εργατών του Σικάγο και 101 χρόνια μετά την κατάκτηση του Οκτάωρου στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται να νομοθετήσει ένα εργατικό τερατούργημα που φέρνει τις ανατροπές του αιώνα στα εργασιακά δικαιώματα και τη συνδικαλιστική δράση. Την επιβολή της δεκάωρης δουλειάς με απλήρωτες υπερορίες μέσω της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, αύξηση των ωρών υπεροριακής απασχόλησης. Μετά τα αντεργατικά μέτρα των μνημονίων που ψήφισαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, τις νέες μορφές εκμετάλλευσης που γενικεύτηκαν την περίοδο της πανδημίας, τώρα η κυβέρνηση καταργεί το οκτάωρο παρουσιάζοντάς του ως πρόοδο. Οι 10 ώρες δουλειά έως και 6 μήνες το χρόνο, με τις 2 ώρες καθημερινά να μην αμείβονται, αλλά να ανταλλάσσονται με μειωμένες ώρες και ρεπό σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Το νομοσχέδιο βάζει προληπτικά πορτότες στη ζωή μας, το πόσο θα δουλεύουμε, πόσο θα αμοιβόμαστε, πόσο θα έχουμε κοινωνική ζωή. Το νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βέβαια δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση της υγείας με προσλήψεις υγειονομικών, αναβάθμιση των δομών υγείας, δημιουργία πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας. Ενώ είμαστε 13 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, οι εργαζόμενοι όπως και όλος ο λαός μετρούμε χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες ασθενείς από τον κορονοϊό. Αλλά είναι κυριολεκτικά ζεστό χρήμα για το κεφάλαιο προκειμένου να αυγατήσει τα κέρδη. Σύγχρονο θεωρούν να ελέγχονται τα συνδικάτα από το κράτος και τις κυβερνήσεις. Βάζουν ποινές στα σωματεία και αποζημίωση στην εργοδοσία για παράνομες και καταστατικές απεργίες, καθώς και πολλά άλλα πρόσθετα εμβόλια στη λήψη απόφασης για απεργία, όπως είναι η εμβολία. Υπούν την ορταλή δράση των συνδικάτων και θεωρούν ξεπερασμένο και παλαιομοδίτικο να αποφασίζουν οι εργαζόμενοι για τις τύχες τους, μέσα από ζωντανές γενικές συνελεύσεις, μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαδικασίες. Είναι ξεπερασμένο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και όλα τα αστικά κόμματα ακολουθούν την ίδια ρότα. Κρίνοντας ότι το 2021 είναι σύγχρονη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Κοινώς να δουλεύουμε όπως βολεύει την εργοδοσία, πότε οκτάωρο, πότε δεκάωρο, πότε έκπληρη τροφής εργασία κλπ. Για τους χιλιάδες γονεργάτες και γονεργάτες της περιοχής σε Σιάτισσα και Καστοριά, που στην πλειοψηφία τους έχουν μείνει άνεργοι και χωρίς καμία κρατική επιδότηση, αφού οι περισσότερα δούλευαν στα σπίτια τους και οι περισσότερες επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω κρίσης και πανδημίας. Με τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας, τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τους νεκρούς της τάξης μας στον αγώνα για την κατάρρευση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο μέχρι την κατάρρευση της εκδοτής σκλαβιάς. Σύντο η 1η του Μάη, μέρα τιμής και αγώνα των εργατών όλου του κόσμου. Των αιρετών που μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και σε συνεργασία με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δίνουμε τη μάχη στην ελληνική κοινωνία, ήθελα μια κουβέντα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας να θέσω στη συγκέντρωσή μας αυτή σήμερα.
παρά την πανδημία, τα απαγορευτικά μέτρα, οι ταξικές δυνάμεις βρίσκουν τον τρόπο με την τήρηση, την ευλαβική τήρηση των μέτρων ασφαλείας να δώσουμε το μήνυμα της μάχης, του ασυμβίβαστου αγώνα για τα καθημερινά προβλήματα. Θα ήταν λοιπόν παράληψη να μην πούμε ότι οι υγειονομικοί μας δίνουν τη μάχη χωρίς μέσα, χωρίς υποδομές, με έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τη μάχη του εμβολιασμού, τη μάχη κατά του θανάτου της πανδημίας που εξολόθρευσε μέχρι τώρα σε όλη την ανθρωπότητα γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι αυτό το κουτσουρεμένο δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτό που έσωσε την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη, οι ταξικές δυνάμεις, για τον εμβολιασμό όλων των ανθρώπων, μακριά από την παραφιλολογία, μακριά από όλους αυτούς που με τις θεωρίες συνωμοσίας καταφέρονται σε βάρος της υγείας των ανθρώπων. Εκμεταλλευόμενοι οι αντιδραστικές δυνάμεις όλες αυτές τις θεωρίες και την ζωφερή πραγματικότητα του δημοσίου συστήματος υγείας, είναι απαραίτητο και αναγκαίο σήμερα στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνη, στο κέντρο υγείας του Τσοτιλίου, στο κέντρο υγείας της Ιάτιστας, να προσληφθούν νέοι γιατροί, να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί, όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με τα προγράμματα της επικουρικής απασχόλησης, με τον κατώταρο μισθό, όλοι αυτοί που η κυβέρνηση μας καλούσε να χειροκροτήσουμε, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν σταθερή δουλειά για να αναβαθμιστεί το σύστημα υγείας, το δημόσιο. Γιατί αυτό πραγματικά έσωσε τη χώρα. Αυτό έσωσε τους εργαζόμενους και την κοινωνία από την πανδημία. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εντάχνως η κυβέρνηση άφησε έξω τους μεγαλογιατρούς, τους μεγαλοκλινικάρχες από τη μάχη της πανδημίας. Τους καλούμε τώρα να προχωρήσει σε επίταξη του ιδιωτικού τομέα των μεγαλογιατρών, για να μην υπάρχει ούτε ένας ο οποίος νόσησε από κορονοϊό που πεθαίνει έξω από τη ΣΜΕΘ, που πεθαίνει χωρίς να διασωληνωθεί. Φαίνεται λοιπόν πως και η υγεία είναι ταξική. Μπορούν να γίνονται καλά μόνο αυτοί που έχουν χρήματα, μόνο τα παιδιά της αστικής τάξης. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε όλοι για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας, και τονίζουμε και ξανατονίζουμε σήμερα ότι πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Οι μεγαλοκλινικάρχες και τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα σαλόνια της αστικής τάξης που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα αφήνει όπως είναι. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Αυτό είναι το μήνυμα της Πρωτομαγιάς του 2021. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, οι ταξικές δυνάμεις μακριά από αυτούς που καταθέτουν στεφάνια και λένε ότι είναι πρόοδος η κατάργηση του οκτάουρ. Καλή συνέχεια, καλοί αγώνες, αγαπητοί σύντροφοι, συναγωνιστές και συνάδελφοι.